Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο έκτο φεστιβάλ Αγγλικής Γλώσσας στην πόλη του Αγίου Νικολάου, συμμετέχοντας από 11 διαφορετικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μάλιστα τρία από αυτά έχουμε τη χαρά να είναι από πιο μακρινές περιοχές, όπως η συμμετοχή του Μεπάλου Σιτίας, του Γέρου Μακρυγελού και του Τρίτη Γυμνασίου Εράκοντας. Τα σχολεία της περιοχής μας θα τα γνωρίζετε και θα τα δείτε και στο πρόγραμμά μας. Σκοπός του φεστιβάλ, του Αγγλικού Φεστιβάλ, για όσους παρευρίσκεστε για πρώτη φορά σε αυτό το εκπαιδευτικό και κοινωνικό δρόμενο, είναι η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, η οποία αποτελεί απαραίτητο εφόδιο στη ζωή των παιδιών μας, αφού είναι η διεθνής γλώσσα με τρόπο βιωματικό, ευχάριστο, για να μπορέσουν τα παιδιά να την κατακτήσουν πιο εύκολα και συνειδητά, και μέσα από αυτό το ταξίδι του πολιτισμού, της γλώσσας και της εργασίας, να αποκτήσουν περισσότερες καινούργιες δεξιότητες και να γίνουν προσωπικότητες πιο ολοκληρωμένες. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για τη σημερινή διοργάνωση του Μπαοδάν, για την παραχώρηση του ΡΕΚ, την κυρία και την κάλυψη του ήχου, την κυρία Αντωνία και τον κύριο Φραγκεδάκη για την βοήθειά του στο χώρο, την εφημερίδα Ανατολή ως χορηγό επικοινωνίας, τους συναδέλφους που κάθε χρονιά μας βοηθάνε σε αυτή μας την προσπάθεια, τους γονείς που μας εμπιστεύεστε τα παιδιά σας και βέβαια τη σύμβουλό μας, την κυρία Ελένη Πουλά. Προσωπικά θα ήθελα να στείλω τον χαιρετισμό μου στην Πόπη του Πατζουράκη, την συνάδελφό μας που φέτος για πρώτη φορά δεν θα συμμετέχει για λόγους προσωπικούς, παρόλο που ήταν προετοιμασμένη σε αυτό το φεστιβάλ. Διδάσκει στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου και είναι από τις πρώτες συναδέλφους που προσπάθησαν με τρόπο βιωματικό να διδάξουν τη γλώσσα αυτή στα παιδιά μας. Και τον χαιρετισμό μου στην Πόπη, την Νικητάκη, τη συνάδελφο που μεγαλώνει το μωρό της και βρίσκεται μακριά από εμάς για δεύτερη χρονιά. Και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που υπήρξαν συνοδοιπόροι όλα αυτά τα χρόνια σε αυτό το όμορφο, επικοδομητικό, γεμάτο αναμνήσεις, οράματα και εμπειρία, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό μας ταξίδι, γιατί από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον αυτή τη μορφή σήμερα ολοκληρώνει τον κύκλο του. Ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι με περισσή αγάπη, όπως και συνεχίστηκε, όμως δεν μπορεί να μην μείνει ανεπηρέαστο ως κάθε ζωντανός οργανισμός από τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά δρόμενα της εποχής. Η πρόθεση, το όραμα θα πάψουν ποτέ να υπάρχουν. Η προσπάθεια επίσης θα συνεχιστεί, όμως χρειάζεται κάποιες προϋποθέσεις που στην εποχή που διανύουμε είναι λίγο δύσκολο πάντοτε να πληρούνται. Πέρα από τούτου βέβαια, υπάρχει και δική μας η ανάγκη η αλλαγή, ανασχηματισμό και ανανέωση της εκπαιδευτικής μας σκέψης και δημιουργικότητας σε καινούργια ίσως μονοπάτια. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να καλέσω τη σύμβουλό μας την κυρία Ελένη Πουλά για ένα χαιρετισμό. Κυρία Πουλά, ευχαριστήστε, ελάτε. Έχει το φεστιβάλ Αγγλικής Γλώσσας Γλώσσα. Για να δούμε δουλειές από εμπνευσμένους εκπαιδευτικούς που αγαπούν πάρα πολύ τη δουλειά τους και παλεύουν ενάντια σε πολύ αδύξωες συνθήκες για να παράσχουν στα παιδιά όχι εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας απλά, αλλά παιδεία. Να τους συγχαρώ από τα βάθη της καρδιάς μου, να τους ευχαριστήσω για τη συνεργασία που έχουμε μέχρι τώρα και για τα όσα αυτοί με μαθαίνουν, να συγχαρώ τα παιδιά που συμμετείχαν φέτος σε αυτό το πρόγραμμα, που ετοιμάστηκαν δηλαδή, ετοίμασαν εργασίες για το φεστιβάλ και όχι μόνο. Να τους ευχηθώ καλή πρόοδο και σε εσάς να τα χαίρεστε και να απολαύσετε τη δουλειά τους σήμερα. Να είστε καλά. Yeah.
call the mole. Call the mole is eating. Call the mole is drinking. Her tummy is empty, but the cellar is full. Call my friend. What are you eating? Call my friends. What are you drinking? Juice. My tummy is empty, but the cellar is full. Come, please, and tell me, please. There's egg and ham and cheese. There's yogurt and salami. Come on, here, something in your gut. We say